τον βγάλω, να το βγάλω να είμαστε πιο γανίτοι. Τον coach του Παναξιακού, τον κύριο Μάρκο Μαυρομάτη, coach, συγχαρητήρια. Η ομάδα πέρασε από μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Ο θεωρητικά συνδιεκδικητής, η ομάδα της Σύρου, δεν κατάφερε να φύγει από εδώ αλόβητη. Έμεινε στην ισοπαλία. Πείτε μας πώς είδατε το παιχνίδι από τη μεριά του πάγκου, έτσι, τεχνικά να το πω έτσι. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, πραγματικό ντέρμπι. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι η Πάρος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη. Πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια που έχουμε παίξει πολύ καλύτεροι. Ελέγξαμε στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού τον αγώνα και πήραμε μια πολύ μεγάλη νίκη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο της Νάξου για την συμπαράστασή του και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα και πρέπει να πιστέψουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ήταν μια κομβική σημασία για τη συνέχεια. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η συνδιεκδικητήρια ομάδα εδώ, να το πούμε, αν και γίνονται πάρα πολλά παιχνίδια στη δεύτερη φάση, θα συμφωνήσετε και εσείς σε αυτό. Βλέπουμε διαφορετικά παιχνίδια από την πρώτη φάση του πρωταθλήματος και οι ομάδες είναι πάρα, πάρα πολύ κοντά. Ήταν όμως για την ψυχολογία της ομάδας μια κομβική σημασία νίκη που έφυγε από το, με το διπλό από οπωσδήποτε, αυτό. Οπωσδήποτε. Ήταν μια σημαντική νίκη. Τη δεδομένη χρονική στιγμή νομίζω ότι μετράει πάρα πολύ αυτή η νίκη και θα φανεί στη συνέχεια. Θα μας δώσει την όθηση που χρειάζεται. Πείτε μας λίγο για τη συνέχεια η οποία είναι. Κοιτάξτε, έχει... το είπα και στο προηγούμενο παιχνίδι που παίξαμε στη Σύρο που χάσαμε ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες το πρωτάθλημα. Η ομάδα που θα κάνει τα λιγότερα λάθη. Και βλέπουμε πολύ κλειστά παιχνίδια, πάρα πολύ ακριβώς. Κοντά. Ακριβώς. Οι ομάδες είναι εισάξιες, όλες έχουν σχεδόν την ίδια δυναμική. Θα εξαρτηθεί τη συγκεκριμένη μέρα κατά πόσο θα είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις το παιχνίδι και να αποφύγεις τα σημαντικά λάθη. Ναι. Θέλω να κλείσουμε κάνοντας ένα σχόλιο για την εικόνα του γηπέδου στη μετά COVID εποχή. Με κόσμο και από την Άξο και κόσμο και από την Πάρο να παρακολουθούν το παιχνίδι. Δηλαδή νομίζω ότι εμένα προσωπικά μου έχει λείψει πάρα πολύ να βλέπω κόσμο εκατέρωθεν. Φαντάζομαι ότι η αίσθηση θα ήταν πολύ διαφορετική και πολύ ίδια κατεύθυνση. Δεν σας κρύβω ότι πριν από το μάτς είπα στους παίχτες μου ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να χαίρονται να παίζουν τέτοια παιχνίδια. Με ατμόσφαιρα, με ένταση στην εξέδρα, με κόσμο. Γιατί είναι λίγο άσχημο ψυχολογικά να παίζει σε άδειες κερκίδες. Χτίσαμε να παίζουμε σε άδειες κερκίδες. Εγώ προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ την ατμόσφαιρα. Πιστεύω ότι ο κόσμος ευχαριστήθηκε και αυτό είναι το σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κόσμο, και πάλι συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε ξανά. Να είστε καλά.